ρίζες μέσα στον χρόνο. Η παγκοσμιοποίηση, αντί και σύσφυξη των σχέσεων όλων των λαών, μας οδήγησε σε αθέμητο πρωταγωνισμό, στην κερδοφορία λίγων μεγάλων εταιριών, στη δημιουργία τοξικών ομολόγων, σε παραγωνισμό ολόκληρων κοινωνιών και κοινωνικών ομάδων που έμειναν εκτός παραγωγής και εκτός εξαγωγών των προϊόντων τους, όπως και εκεί οι συνεταιρισμοί. Διαμιστώ ένας άντρα. Στην Ελλάδα το 71%. Όταν δύο γονείς εργάζονται περισσότερες ώρες και πολλοί από αυτούς με μείωση του εισοδήματός τους, αυτό οδηγεί στην καταστροφή της οικογενειακής ταυτότητας και των οικογενειακών αξιών. Η ΕΓΕ σχετικά με την οικογένεια προτείνει τα εξής. Σταθερά μέτρα για υπηρεσίες υποστήριξης. Οικονομικά μέτρα για την άμβληση των επιπτώσεων των εξόδων του παιδιού στο οικογενειακό εισόδημα. Ευαισθητοποίηση των κοινωνικών εταίρων στην υποστήριξη της ιδέας της οικογένειας. Επαναξιολόγηση της επάρκειας των γονικών αδειών και της άδειας μητρότητος. Αντευθόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζει την εναργό γύρανση με την αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης. Επίσης, η ΕΓΕ προτείνει να διατηρηθεί το δικαίωμα σε ορισμένες περιπτώσεις της προσύνταξης. Στήριξη των νέων ζευγαριών στην προσπάθεια απόκτησης οικογένειας. Αγώνας κατά της μερικής απασχόλησης, το μειωμένο ενίσχυση επιρρήσεις σε προγράμματα τουριστικής ανάπτυξης. Μέσα στις σημερινές συνθήκες που δημιουργεί η οικονομική κρίση, είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει αποτελεσματική εποπτεία για την αποφυγή καταστρατήγησης των ανθρώπινων δικαιωμάτων των γυναικών. Οι οικονομικές κρίσεις δεν είναι ούτε αναπόφευκτες, ούτε μοιραίες. Όλα είναι πάντα θέμα πολιτικών επιλογών. Η ενίσχυση και ενδυνάμωση των γυναικών συμβάλλει αποφασιστικά στα κοινωνικά και οικονομικά ωφέλη ολόκληρης της κοινωνίας. Σε αυτήν την κρίσιμη περίοδο, το γυναικείο κίνημα πρέπει να ξαναγυρίσει στους διεκδικητικούς αγώνες του παρελθόντος και να μην δαπανάται σε ανούσιες συζητήσεις για να μπορέσει να αναχαιτήσει τη μεγαλύτερη επίθεση που γίνεται σήμερα στα δικαιώματα των γυναικών στη χώρα μας, αλλά και παγκοσμίως.